Βασίλειον διαβήμα, εστευθείς η κορυφή, εξάθλων ον υπεμείνας, υπέρ Χριστού του Θεού, Μαρτύρων πρωτοάθλες στεφανές σίγαρ την Ιουδαίον απελέξας μανίαν, είδε σου τον σωτήρα του Πατρός δεξιόθεν αυτόν ουν εκδησοποιαείς υπέρ των ψυχών ημών. Ο Άγιος Πρωτομάρτης και Αρχιδιάκονος Στέφανος ήταν Ιουδαϊκής καταγωγής. Διετέλεσε μαθητής του περίφημου νομοδιδασκάλου Γαμαλιήλ και ήταν συμμαθητής του Σάβλου, του μετέπειτα Αποστόλου Παύλου. Οι πράξεις των Αποστόλων τον χαρακτηρίζουν ως τον πιο διακεκριμένο από τους Επτά Διακόνους. Ήταν επικεφαλής των Επτά Διακόνων, από που και η προσωνυμία Αρχιδιάκονος. Ο Στέφανος δεν περιορίστηκε μόνο στην διακονία των τραπεζών, αλλά κινούμενος από αγάπη επεκτάθηκε και στο πνευματικό έργο της Εκκλησίας, αφού κήρυτε τον Λόγο του Θεού όπως σημειώνουν οι πράξεις των Αποστόλων, έκανε και μεγάλα θαύματα, τέρατα και σημεία μεγάλα εν το λαό. Επιτελούσε θαύματα και μιλούσε με το κύρος των μαθητών του Χριστού και έχερε του θαυμασμού πάντων. Ο Άγιος Στέφανος κήρυτε τον Λόγο του Χριστού και μάλιστα πλησίαζε τους Ιουδαίους όχι μόνο των Ιεροσολύμων με την στενή αντίληψη, αλλά και όλους όσους προέρχονταν από τις πόλεις των εθνικών, όπως από την Αλεξάνδρεια, την Κυρίνη, την Κιλικία και άλλες πόλεις που είχαν ευρύτερες αντιλήψεις, αλλά και πιο ελεύθερη μόρφωση. Εκεί στην συναγωγή ο Στέφανος μιλούσε σε Ιουδαίους που προέρχονταν από την Κιλικία. Εκεί δόθηκε η μεγάλη μάχη. Ο Στέφανος είναι όρθιος στο ψηλό βήμα και απέναντί του στέκεται ο παλαιός συμμαθητής του, ο Σάβλος, ο Ταρσέφς, ο φοβερός αντίπαλος των χριστιανών. Πίσω από μία κολόνα της αίθουσα στέκονται κρυμμένοι οι δύο Απόστολοι του Χριστού, Πέτρος και Ιωάννης, και με αγωνία προσεύχονται μυστικά για τον Στέφανο. Ο Στέφανος άρχισε την ομιλία του από τους προφήτες, για να αποδείξει ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας, που σύμφωνα με τις προφητείες έπρεπε να πεθάνει. Ο Σάβλος όμως και οι Ιουδαίοι αυτήν την ερμηνεία δεν μπόρεσαν να τη δεχθούν. Εδώ με μεγάλη ορμή ο Στέφανος και ο Σάβλος ως αντιπρόσωποι δύο διαφορετικών αντιλήψεων για τον Μεσσία ξέσπασαν ο ένας κατά του άλλου. Ο Στέφανος κατακεραυνώνει ολόκληρο το Ιουδαϊκό σύστημα τον ναό και τον νόμο του Μωυσή. Νόμος και ναός, τονίζει ο Στέφανος, αποτελούν μία προσωρινή βαθμίδα στο σχέδιο του Θεού για την σωτηρία των ανθρώπων. Μόλις άκουσαν αυτά οι Ιουδαίοι, ξεσηκώθηκαν με φωνές και απειλές. Αφού δεν κατάφεραν να τον αποστομώσουν, πλήρωσαν κάποιους ψευδομάρτυρες να καταθέσουν ότι τον άκουσαν να μιλάει βλάσφημα κατά του ναού και του νόμου. Ο Στέφανος απολογήθηκε, όμως οι Ιουδαίοι οργισμένοι τον έφεραν στο Μέγα Συνέδριο να δικαστεί από τους αρχιερείς. Ο Στέφανος παίρνει τον λόγο και με την χάρη του Αγίου Πνεύματος απολογείται. Η απολογία του αυτή είναι μια άφθαστη αγόρευση που αποδεικνύει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο προφητευμένος λυτρωτής του κόσμου αυτήν την ώρα που το Άγιο Πνεύμα έκανε να αναβλύζουν από το στόμα του θεόπνευστοι λόγη, ο Στέφανος αξιώθηκε να βλέπει ανοιχτού του ουρανούς και τον Υιό του ανθρώπου να στέκεται στα δεξιά του Θεού και Πατρός. Αλλά και οι σύνεδροι δοκιμάζουν μία μεγάλη έκπληξη. Αντικρίζουν το πρόσωπο του Στεφάνου, το οποίο έλαμπε χωρίς να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά του, το είδαν να μοιάζει με πρόσωπο αγγέλου. Οι σύνεδροι είδαν τη δόξα του Στεφάνου σαν δόξα αγγέλου, ενώ ο Στέφανος εκείνη την ώρα έβλεπε την ουράνια δόξα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Στέφανος διέκοψε την ομιλία του και ανέφερε το όραμά του στους Ιουδαίους, για να τους δείξει ότι ο Ιησούς δικαιώθηκε και δοξάστηκε από το Θεό. Όταν ο Στέφανος είπε ότι βλέπει τους ουρανούς ανοιγμένους και τον ιό του ανθρώπου να στέκεται στα δεξιά του Θεού, οι εχθροί του δεν άντεξαν. Το θεώρησαν βλασφημία και τον διέκοψαν. Έκλεισαν τα αυτιά τους και με άγριες δυνατές φωνές οι σύνεδροι έπεσαν πάνω στον Στέφανο. Τον έβγαλαν έξω από την πόλη και τον λιθοβόλησαν με μανία». Ο Στέφανος δεν αγανακτεί, δεν οργίζεται, δεν υψώνει την φωνή του για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά αγωνατισμένος με φωνή δυνατή παρακαλεί τον Κύριο λέγοντας «Κύριε, μη στήσεις αυτή στην αμαρτία αντάφτην, Κύριε, μην τους λογαριάσεις την αμαρτία αυτή που διαπράττουν». Και ο Στέφανος, ενώ δέχεται βροχή τις πέτρες, έχει στραμμένη την ψυχή του προς εκείνον τον ακρογωνιαίο λίθο, που ως μικρό λιθαράκι προήλθε από το αλατόμητο όρος, την Παρθένο Μαρία. Αυτό ἀπέβη ο ισχυρότατος λίθος, έτσι όπως προείδε και προανήγγειλε ο προφήτης Δανιήλ. Ο αδύναμος αυτός λίθος μάλιστα κατόρθωσε και συνέτριψε τα βασίλεια του κόσμου τούτου. Ο Στέφανος τούτη την ώρα αναδεικνύεται ακλόνητος βράχος πίστης, θεμελιωμένος πάνω στην ακλόνητη πέτρα τον Χριστό. Και προφέροντας τα λόγια «Κύριε Ιησού δέξε το πνεύμα μου», αμέσως παρέδωσε το πνεύμα του. Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά τον λιθοβολισμό του Αγίου Στεφάνου ήταν παρόν και ο Σάβλος, ο οποίος φανάτιζε περισσότερο τον όχλο για να λιθοβολούν τον Στέφανο με μανία και κρατούσε τα ημάτια τους για να μπορούν με πιο μεγάλη ευκολία να ρίχνουν τις πέτρες. Ύστερα όμως μετενόησε ο Σάβλος όταν του αποκαλύφθηκε ο Χριστός και έγινε ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών. Και ο ίδιος θα γράψει αργότερα στις επιστολές του «Δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος του Χριστού» διότι εδίωκα την Εκκλησία, συνελάμβανα και βασάνιζα χριστιανούς. Όμως ο Κύριος τον συγχώρησε το Σάβλο και από μεγάλο διώκτη τον μετέστρεψε στον μετέπιτα Απόστολο Παύλο. Οι πέτρες έγιναν σκαλοπάτια που ανέβασαν τον πρωτομάρτυρα Στέφανο στην Βασιλεία του Θεού. Ο Άγιος Στέφανος ονομάζεται διότι ήταν ο πρώτος που μαρτύρησε για την πίστη του στο Χριστό. Όταν κατέπαυσαν οι διωγμοί των χριστιανών, ο Άγιος Στέφανος εμφανίστηκε στον ιερέα Λουκυλιανό και του είπε πού ακριβώς βρίσκεται το λείψανό του. Μεταφέρθηκε το λείψανό του από την Ιερουσαλήμ στην Κωνσταντινούπολη. Το ιερό λείψανο του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου το ενταφίασε ο διδάσκαλός του ο Ραβίνος Γαμαλιήλ, ο οποίος Γαμαλιήλ, παρότι ήταν Ιουδαίος Ραβίνος, είχε θετική στάση απέναντι στους χριστιανούς και έλεγε στο Μέγα Συνέδριο στους υπολείπους αρχιερείς «Μην τους πολεμάτε και μην τους κυνηγάτε. Εάν το έργο τους είναι από το Θεό, θα συνεχιστεί. Εάν όμως δεν είναι εκ Θεού το έργο τους, θα τελειώσει άδοξα. Την 27η του μηνός Δεκεμβρίου εορτάζεται η κύρια μνήμη του Αγίου Στεφάνου, η ημέρα του μαρτυρίου του, και στις 2 του μηνός Αυγούστου η μνήμη της ανακομιδής του τιμίου λιψάνου του. Τε στον σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.